Ένα ακόμη βήμα στην πορεία υλοποίησης του έργου ανακατασκευής και αξιοποίησης του κτηρίου στο παλιό πανεπιστήμιο στην οδό Δομπόλη έγινε με την ένταξη του έργου από την περιφέρεια Ηπείρου και την αντίστοιχη χρηματοδότηση με ποσό 12,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών ενέκρινε κατά πλειοψηφία στην συνεδρίαση της Τρίτης τη διάθεση πίστωσης με αποχή της παράταξης Ιωάννινα 2023, ενώ η παράταξη Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα απουσίαζε. Το έργο έχει δημοπρατηθεί με το σύστημα μελέτη κατασκευή, ενώ η σύμβαση έχει ήδη εγκριθεί από το ελεγκτικό συνέδριο. Μετά την ένταξη του έργου, το επόμενο βήμα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής και αντιδήμαρχος Γιώργος Αρλέτος, είναι η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. Στη διαδικασία της συζήτησης, ο Βασίλης Κοσμάς από την παράταξη Ιωάννινα 2023 εξέφρασε τις ενστάσεις της παράταξης και για τη χρήση του κτηρίου, καθώς δεν έχει γίνει, όπως είπε, λεπτομερής καταγραφή των υφιστάμενων υποδομών που διαθέτει ο Δήμος, αλλά και για το ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου. Για το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς του αναδόχου, ενστάσεις και επιφυλάξεις διατύπωσε και ο Στέφανος Μάντζιος από την παράταξη Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία, ψηφίζοντας όμως θετικά. Διαπλήσιμα στη χρήση του ανώτατου χώρου για κτίριο των υπηρεσιών του Δήμου μια και δεν υπάρχει προοπτική μελέτη για τις χρήσεις όλων των κτιρίων για την υλοποίηση, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται. Δεύτερον, είχαμε διαφωνήσει για το 0,1% την έκπτωση, την οποία θεωρήσαμε ότι είναι και προσβλητική για τα δεδομένα του Δήμου. Και προσωπικά είχα πει ότι στα τόσα χρόνια που έχω δημοτικό σύμβουλο τέτοια έκπτωση 0,11% δεν έχω ξαναδεί σε τόσο μεγάλο έργο, 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε θα απέχουμε από την αποδοχή της αποτριβήψη του ενόλου θέματος. Ότι δεν έχουμε δικαίωμα να αρνηθούμε μια τέτοια πίστοση σε ένα τόσο μεγάλο έργο. Η μόνη διαφωνία για την οποία είχα εκφράσει και εγώ ήταν στο θέμα της έκπτωσης και εξακολουθώ να την έχω. Κατά τα λοιπά, συμφωνώ με τα όσα αναφέρατε. Θέση στο ζήτημα πήρε και ο Γιάννης Σαϊβατίδης, που στάθηκε και αυτό στην προσωπική, όπως τη χαρακτήρισε, επιτυχία του εκλειπώντος δημάρχου Μωυσή Ελισάφ για την παραχώρηση του κτηρίου στον Δήμο Ιωαννιτών. Προσωπική πολιτική επιτυχία του δημάρχου μας και ευχαριστούμε τον εκλειπώντα δήμαρχο και εσάς για την ολοκλήρωση του έργου. Ήταν ένα έργο το οποίο το είχα στο πρόγραμμά του. Όλες οι πολιτικές δημοτικές παρατάξεις, όλοι ανελισκόταν σε μελέτες με κατασπατάληση χρημάτων, πλην βλέπουμε τώρα με τις ενέργειες και του Δημάρχου μας και τις δικές και των υπηρεσιών, βαίνει προς ολοκλήρωση, είναι ένα αίτημα της τοπικής κοινωνίας που μας κάνει περήφανος σαν πόλη Ιωαννίνου. Στην ουσία του έργα, μας έχει η ολοκλήρωση των δεσμεύσεων μας απέναντι τους γέννητες. Τις μέσεις οι οποίες ως Δημοτική Αρχή τις ελοποιούμε βήμα-βήμα όλες και μία προς μία. Όλα τα άλλα τα αφήνω στην περιθώρια. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κατηγορήσεις, να διαφωνήσεις, να πεις την αντίρρησή σου και τις ενστάσεις. Το να μην δέχεις χρηματοδότηση για την κατασκευή ενός τόσο σημαντικού έργου, αν μη τι άλλο, μόνο το έργο θες να γίνει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, αλλά εγώ περνάει κατά πλειοψηφία με την αδελφή του κ. Κοσμά και νομίζω ότι όλοι
θα κερδίσει ένα δημαρχείο, θα κερδίσει ένα νέο καινούριο κτίριο και κυρίως ένα κεφάλι θα πω σε εισαγωγικά το οποίο θα ενεργεί και ένα βάθμο που θα γίνει και με τις υποδομές που θα ανακατασκευαστούν θα έχει ένα σύγχρονο διοικητικό κέντρο για μια πόλη που ξαναγνώριζε ένα τέτοιο σύγχρονο.